Μέσα στη χρονιά κάναμε ό,τι χρειαζόταν μέσα στο καλοκαίρι για να μπορούμε να είμαστε σε ένα καλύτερο επίπεδο από ό,τι όταν κλείσαμε. Έχουμε δύσκολες συνθήκες, έχουμε ιδιαίτερα πράγματα στα οποία πρέπει και οφείλουμε να ανταπεξέλθουμε. Σαν πρώτη μέρα η εικόνα μου είναι πολύ θετική, τα σχολεία μας ανοίξαν, οι μαθητές μας είναι χαρούμενοι. Εμείς από την πλευρά μας καταφέραμε έστω και τελευταία στιγμή να πάρουμε τις μάσκες, τα δυσυντικά τα είχαμε πάρει νωρίτερα, έχουμε μοιραστεί όλα στα σχολεία. Νομίζω ότι αυτό που έχουμε είναι να ευχηθούμε καλή χρονιά, ειδικά δίπλα στους μικρούς μας φίλους, στους μαθητές μας, να σταθούμε και να φροντίσουμε να τηρήσουμε όλα αυτά που επιτάσσουν οι μέρες. Και νομίζω ότι η χρονιά θα κινήσει καλά με αισιοδοξία και με όλα αυτά που πρέπει όλοι να τηρήσουμε. Δήμαρχε, ό,τι αφορά τις αντιδράσεις που υπήρχαν και τα προβλήματα στο 10ο γυμνάσιο. Και στο 10ο γυμνάσιο και στο 3ο λύκειο, θεωρώ ότι έχει μπει το νερό στα βλάκια, έχουν αλλάξει, έχουν μεταφερθεί τα βιβλία των μαθητών. Σήμερα γίνονται οι αγιασμοί και στα δύο σχολεία. Νομίζω ότι η εγκατάσταση θα λύσει το πρόβλημα. Ήδη το έχει λύσει για πάνω από 50-60 οικογένειες, οι οποίες θα δουν τα παιδιά τους να πηγαίνουν σε ένα σχολείο της γειτονιάς τους.